Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κύριε Λιάμα, καλή σας ημέρα. Έχει φτάσει στον Πειραιά. Καλημέρα, καλημέρα. Και έχει πάρει το δρόμο για σας. Καλημέρα. Τι ενημέρωση έχετε εσείς για τους πρόσφυγες που θα σας έρθουν? Η ενημέρωση που έχω από συνεργάτες μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στην δομή περί τα 150 άτομα. Αυτή τη στιγμή ήρθανε δηλαδή? Ναι, έχουν έρθει πριν από λίγο όσοι επιτοπλίστων είναι οικογένειες. Τι χωρητικότητα έχει εσάς η δομή σας, πώς είναι? 132 κοντέινερ το 5 ατόμων. Μάλιστα. Κύριε Λιάμα, αυτό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι εσείς πάλι από τις ειδήσεις και από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται πέριξ του κάμπ που δημιουργείται στο Βαγιοχώρι, ενημερωθήκατε για αυτούς τους πρόσφυγες οι οποίοι φιλοξενήθηκαν, και ενώ σας έχει ζητηθεί να βάλετε πλάτη ως τοπική αυτοδιοίκηση, πάλι τα μαθαίνετε εκ των υστέρων. Δυστυχώς έτσι ακριβώς είναι. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Παρά τις οχλήσεις σας, κύριε Λιάμα. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, ναι. Δηλαδή εσείς τι κάνατε, στείλατε μηνύματα, πήρατε τηλέφωνα, πείτε μας λίγο. Έχουμε έγγραφα που τα στέλνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το τελευταίο έγγραφο ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου, μετά από σύσκεψη που είχαμε με φορείς εδώ στο Δήμο. Και επίσης την Παρασκευή, όπου μαθαίνοντας από τα site τελειογραφικά ότι θα έρθουν την Δευτέρα, έστειλα μία επιστολή και ζήτησαν να με πληροφορήσουν τι ακριβώς συμβαίνει και πόσοι θα έρθουν. Δυστυχώς όμως δεν είχα καμία απάντηση. Δεν πήρατε καμία απάντηση, δεν επικοινωνήσατε ξανά με κανέναν. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή έρχονται στις δομές που θα φιλοξενήσετε εσείς και είστε υπεύθυνοι για ένα μέρος της φιλοξενίας και δεν σας ενημερώνουν? Όχι, δεν υπάρχει καμία δυστυχώς ενημέρωση. Τους υπολείπους πότε τους περιμένετε, κύριε Λιάμα, και να μου πείτε λίγο πώς, ποια είναι η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας εκεί? Γιατί... Από ό,τι έμαθα, μέχρι το μεσημέρι θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Πόσοι δηλαδή θα έρθουν, πόσοι εσείς θα υποδεχθείτε? Δεν τον ξέρω τον αριθμό. Ναι, κάτι έχει γραφτεί για 570, αλλά επιμένετε ότι δεν έχετε επίσημη ενημέρωση. Όχι, επίσημα δεν έχω τίποτα. Ούτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φαντάζομαι ούτε από τον κύριο Κουμτσάκο, που είναι ο αρμόδιος υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Ούτε τα όργανά σας, ούτε τον κύριο Χρυσοχοίδη, κάτι. Γιατί και ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε πάρει μέρος όλο αυτό. Ναι. Η τοπική κοινωνία πώς αντιδρά, Δήμαρχε? Υπάρχει μια αναστάτωση. Το αίσθημα της ανασφάλειας είναι διάχυτο και περισσότερο στα παραλιακά, όπου ουσιαστικά υπήρχε αρνητικό αντίκτυπο από την παρουσία των μεταναστών στον τουρισμό. Αναφέρεστε για την παραλία των Βρασνών. Στην παραλία των Βρασνών, όπου υπάρχει ένας ξεσηκωμός για διαμαρτυρία. Φοβάστε δηλαδή μήπως πάλι ξεπεράσει ο αριθμός κατά πολύ τη δομή της φιλοξενίας, όσους αντέχει φιλοξενία? Μα δεν είναι μόνο η δομή φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν γύρω περί τους 1000 μετανάστες πρόσφυγες στον οικισμό των Λουτρών της Νέας Απολωνίας, όπου νοικιάζουν σε ιδιωτικά καταλήματα. Και άλλοι 250 που νοικιάζουν σε ιδιωτικά καταλήματα στην παραλία Βρασνών. Καταλαβαίνετε ότι μαζεύεται ένας μεγάλος αριθμός. Θα φτάσετε δηλαδή περίπου τις 2.000. Τις 2.000, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Λιάμα, θα σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί το θέμα δεν απασχολεί μόνο εσάς. Απασχολεί όλο τον νομό της Θεσσαλονίκης, την Κεντρική Μακεδονία. Θα υπάρξουν υποδοχές προσφύγων και σε άλλες δομές. Βέβαια, το σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι να μοιραστεί, ρε παιδιά. Είναι να μοιραστεί παντού. Λέει ότι πάμε σε 10 από τις 13 περιφέρειες και μάλιστα έχουν κάνει και open call. Έχουν κάνει και πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξενοδοχεία ή καταλήμματα. Υπάρχουν επιχειρηματίες, κύριε Λιάμα, στην περιοχή σας που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες στα ξενοδοχεία τους? Μα ήδη σας λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1250 ή 1000 στα καταλήμματα της Νέας Απολωνίας, του οικισμού των Λουτρών. Και άλλοι 250 στην παραλία Βρασνών. Μάλιστα. Ωραία, είναι δύσκολη η κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κύριε Λιάμα, σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε καλά. Σε επικοινωνία και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.